Καλησπέρα σας. Είμαστε σήμερα εδώ πραγματικά γιατί νιώθουμε την ανάγκη να μιλήσουμε για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ειδικά σχολεία, τα ελάχιστα ειδικά σχολεία που υπάρχουν στο Δήμο της Αθήνας, του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, τα οποία το κτηριακό πρόβλημα είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο. Μία αυτοψία από ένα κλιμάκιό σας θα επιβεβαιώσει αυτά τα οποία λέμε. Σε όλα τα ειδικά σχολεία τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, από το πρώτο, το δεύτερο, το τέταρτο, το έκτο, το δέκατο, στην ΕΛΕΠΑΠ. Που μάλιστα στην ΕΛΕΠΑΠ εκεί, πέρα από το ότι υπάρχουν δημόσια σχολεία μέσα στον χώρο, υπάρχει και το τμήμα πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, το οποίο είναι στον τρίτο όροφο. Το οποίο αυτό εκεί πέρα έχει να κάνει με παιδιά με κεφαλική παράλυση και δεν υπάρχει ούτε έξοδος κινδύνου. Σε μια πυρκαγιά ή σε ένα σεισμό, τα προβλήματα θα είναι τεράστια. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι από εδώ να πάρθει η απόφαση, να σταματήσει αυτός ο επεγμός και η κοροϊδία ότι κοστίζουν τα κτίρια, κοστίζει η ειδική αγωγή, η ειδική εκπαίδευση και ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να δοθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση που τους ώστε να μετακινηθούν όλα τα παιδιά που είναι στα κατάλληλα κτίρια, είτε τα υπάρχοντα να φτιαχτούν έτσι τους άστε να είναι κατάλληλα και προσβάσιμα και ασφαλή, αλλά και να χτιστούν και καινούργια σχολεία, τα οποία πραγματικά τα παιδιά μας να νιώθουν ασφάλεια εκεί μέσα. Πέρα από αυτό, ζητάμε, ήδη υπάρχει η απόφαση για να φτιαχτεί το ΕΕΚ στο Δήμο της Αθήνας, που πρέπει να φτιαχτεί προσβάσιμο και λέμε ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει ούτε μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικής αγωγής στο Δήμο Αθήνας. Και όταν λέμε ΕΕΚ, να φτιαχτεί το οποίο να είναι σύγχρονο, ασφαλές, προσβάσιμο, κατάλληλο, για να μπορούν τα παιδιά εκεί που θα φιλοξενηθούν και θα εκπαιδευτούν να μπορούν να έχουν να νιώθουν ασφαλείς και υγιείς, ώστε οι γονείς να μην νιώθουν το πρόβλημα που ότι το παιδί μου θα πάει σε ένα σχολείο το οποίο αύριο μεθαύριο θα του πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε και εμπειρία και από άλλους δήμους και από άλλα σχολεία. Δεν είναι δηλαδή μόνο ζήτημα αυτό. Αυτά ήρθαμε εμείς να δηλώσουμε εδώ πέρα σήμερα και αυτό ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γεια σας και από μένα. Είμαι Θεοδόρα Δρυμάλα, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πύρωνα και Σαργενής Παγκρατίου Ρόζα Εμπριώτη. Εννοείται ότι στηρίζουμε, μια συμμετέχουμε στην κινητοποίηση από κάτω και στηρίζουμε όσα είπε ο συνάδελφος ο γονιός από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Θέλω να επισημάνω ορισμένα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας και έχουν να κάνουν με τα ειδικά σχολεία που στεγάζονται μέσα και δίπλα στο Ίδρυμα ΕΛΕΠΑΠ. Είναι πραγματικά ντροπή το 2022 να υπάρχει ένα 12θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο, το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο ΕΛΕΠΑΠ, και ένα νηπιαγωγείο, το οποίο στεγάζεται μέσα σε ένα ίδρυμα, το οποίο εδώ και 20 χρόνια, κάθε χρόνο, παίρνει από το σχολείο χώρους, αίθουσες δασκαλίας και βοηθητικούς χώρους συνεχώς, με αποτέλεσμα εδώ και 3 χρόνια τα δύο αυτά σχολεία να είναι κλεισμένα μέσα σε ένα διάδρομο που έχει μία είσοδο και μία έξοδο. Σας έχουμε στείλει κατ' επανάληψη έγγραφα, διαμαρτυρίες κτλ. Έχετε πάρει και, από το, και έγγραφο από το, από το πολίτη, τέλος πάντων, προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού για την ακαταλληλότητα του κτηρίου έτσι όπως είναι στεγασμένο το σχολείο σε ένα ισόγειο με ελλειπείς χώρους. Το σχολείο αυτό δεν έχει πραγματικά δυνατότητα εισόδου-εξόδου ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού, πλημμύρας, φωτιάς, οτιδήποτε. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι σε καροτσάκια, καταλαβαίνετε. Οι αίθουσες δασκαλίας είναι κουτιά, γιατί είναι αυτές οι οποίες μοιράστηκαν 2 και 3 φορές για να βγει ο αριθμός των αιθουσών, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορεί να γυρίσει ούτε το καρότσι. Και βεβαίως είναι χώροι οι οποίοι δεν έχουν τους ανάλογους βοηθητικούς χώρους. Πραγματικά είναι επικίνδυνο. Το ίδιο στο ίδιο χώρο στεγάζεται και το πρώτο ειδικό νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ. Δίπλα, άρα, εμείς το αίτημά μας είναι, ο Δήμος Αθηναίων πρέπει, όχι σήμερα, χθες έπρεπε, να έχει βρει δημόσιο, κατάλληλο δημόσιο κτίριο για να μεταστεγαστούν τα σχολεία αυτά. Το δεύτερο είναι ότι δίπλα στο Ίδρυμα ΕΛΕΠΑΠ στεγάζεται από το 2010 το δεύτερο ειδικό δημοτικό ΕΛΕΠΑΠ και το δεύτερο ειδικό νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ. Τα 4 αυτά σχολεία πριν από λίγα χρόνια στεγάζονταν στο Ίδρυμα ΕΛΕΠΑΠ. Μετακομίσανε γιατί με τις μεγάλες συγχωνεύσεις του 2010 ελευθερώθηκε ένα κτίριο δίπλα, στο οποίο στεγαζόταν ένα γυμνάσιο λόγω συγχωνεύσεων.
Εκεί λοιπόν αυτό το κτίριο είναι εντελώς ακατάλληλο επίσης για ειδικό σχολείο, παρά τις μετατροπές και τις προσαρμογές που είχε γίνει. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά τα παιδιά στεγάζονται σε ένα κτίριο που είναι πέρα και έξω από, πώς να το πω, από κάθε φαντασία για ειδικό σχολείο. Ειδικά το δεύτερο ειδικό νηπιαγωγείο, όποιος το επισκεφτεί θα διαπιστώσει ότι είναι σε μία μικρή αθροσούλα. Μέσα υπάρχουν 5 παιδάκια μέσα καροτζάκι, η εκπαιδευτική, το ειδικό εκπαιδευτικό, το ειδικό βοηθητικό. Σε περίοδο COVID ήταν μέσα ταυτόχρονα σε ένα πολύ μικρό χώρο 10, 12 και 15 άτομα. Αυτή είναι η στέγαση των δύο αυτών ειδικών δημοτικών και δύο ειδικών νηπιαγωγείων. Θεωρούμε πραγματικά ότι δεν μπει η τιμή ούτε για το Δήμο, αλλά και γενικότερα δεν λέμε ότι είναι απλά ακατάλληλα. Είναι πέρα από κάθε φαντασία για την περίοδο στην οποία ζούμε. Νομίζουμε ότι, κλείνω, είναι δικαίωμα τόσο των παιδιών, των γονιών, αλλά και των εκπαιδευτικών. Γενικότερα είναι δικαίωμα η ειδική αγωγή να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σε κτίρια σύγχρονα, σε κτίρια που να μπορούν να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών. Πρέπει να σκύψει επιτέλους ο Δήμος Αθηναίων και καλές είναι οι επισκέψεις και οι διάφορες φιέστες σε διάφορα σχολεία της περιοχής, αλλά αν πραγματικά έχετε κάτι να κάνετε, είναι να απαντήσετε πού θα πάνε και πού θα στεγαστούν αυτά τα σχολεία.